Το Spider-Man Miles Morales είναι ένα game που περίμενα με ανυπομονησία να κυκλοφορήσει. Γιατί πρώτον, ο Spider-Man είναι ένας από τους αγαπημένους μου φανταστικούς χαρακτήρες και έχω εμπειρία σε σχεδόν όλα τα media που υπάρχει αντιπροσωπεία του χαρακτήρα. Από comics, σειρές, games και ταινίες. Και δεύτερον, γιατί το προηγούμενο παιχνίδι της Insomniac, Marvel Spider-Man, ήταν σχεδόν τέλειο με εξαίρεση τα χρειαστά stealth σημεία που έπαιζε στην Mary Jane ή τον Miles. Οπότε τα hopes μου για αυτό το game ήταν τεράστια, ειδικά όταν η Insomniac είπε ότι δεν θα υπάρχουν άλλα stealth σημεία με άλλους χαρακτήρες. Έκανε live up to the hype, όπως λέει η νεολαία. Λοιπόν, κάπως, ακριβώς αυτό θα κάνω σήμερα, θα πω κάποια από τα thoughts μου για το game, οπότε όχι review, απλά κάποιες απόψεις που έχω. Θα το χωρίσω σε 4 κατηγορίες για να είναι και πιο εύκολη παρακολούθηση. Η πρώτη κατηγορία θα είναι κάποια nitpicks που έχω με το game. Δεν μ' αρέσει έτσι πως φαίνεται η στολή του Miles. Είναι πολύ μαύρη. Ειδικά με τα τόσο καλά γραφικά που έχει, τα μαύρα ρούχα φαίνονται περισσότερο σαν ένα σκέτο μόντελ χωρίς άλλα details, γιατί ο φωτισμός είναι τόσο ρεαλιστικός. Κρίμα κιόλας γιατί η στολή του Miles μου άρεσε πολύ σαν design, αλλά όχι εδώ. Γι' αυτό κιόλας χρησιμοποιούσα περισσότερο το Spider-Verse ή ακόμα και το Animated Suit, που κάπως με έκανε να έχω νοσταλγία για το Ultimate Spider-Man στο PS2. Είναι σπαστικό κάθε φορά που σταματάς κάποιο είδους έγκλημα να πάει το game σε slow motion για να σου δείξει τα details του εγκλήματος. Χαλάει για λίγο το pacing. Ενώ στο προηγούμενο game απλά το έβγαζε στην άκρη χωρίς να σταματά τη δράση. Μερικά από τα costumes είναι απλά η κλασική στολή, που ούτως ή άλλως δεν μ' αρέσει αυτό, με κάποια έξτρα στολίδια από πάνω, και αυτό απλά μου φαίνεται σαν να το παράτησαν λίγο σε εκείνο το σημείο. Και έτσι πάμε στα πράγματα που όντως δεν ήταν καλά. Τα side activities είναι λίγα και κάπως βαρετά. Θα προτιμούσα απλά να κυνηγάω πράγματα όπως περιστέρια σαν το προηγούμενο, αντί για να ψάχνω κάτι χαζά samples μουσικής που είναι σπαστικά να τα βρεις. Τα puzzles μου φάνηκαν κάπως forced και repetitive για να αυξάνουν το playtime. Συνέχεια είναι να συνδέεις το ένα σημείο με ένα άλλο χρησιμοποιώντας tether web. Μιλώντας για playtime, το παιχνίδι είναι πολύ μικρό, κάτι ώρες μόνο. Θα το πω 5 το λιγότερο. Και το story δεν βοηθάει πολύ γιατί είναι μέτριο, δεν συγκρίνεται με το προηγούμενο. Αλλά και δεν προσπαθεί κιόλας να πετύχει κάτι σε τέτοιο επίπεδο. Υπάρχουν ουσιαστικά δύο εχθροί στο Miles Morales. Η Tinkerer, δηλαδή η Underground, και ο Krieger, δηλαδή η Roxxon. Η Finn που είναι η Tinkerer δεν βγάζει και πολύ νόημα, γιατί πρώτον, στα comics πουθενά δεν είναι παλιά φίλη του Miles και γενικότερα δεν έχει σχέση με τον Peter ούτε με τον Miles. Είναι κυριολεκτικά ένας έξυπνος παππούκας στα original comics. Αλλά εδώ άλλαξαν τελείως αυτόν τον ρόλο. Δεν θα είχα πρόβλημα άμα το έκανε σωστά, αλλά από τη στιγμή που το άλλαξαν και δεν το έκανε να δουλέψει καλά, τότε ναι, υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή ναι, είχε κίνητρο για το τι έκανε, αλλά κατά το τέλος που στράφηκε εντελώς ενάντια στο Miles, από εκεί και πέρα όλα κύλησαν προς τα κάτω για μένα. Ακόμα κι αν ο Miles την προειδοποιούσε για τις καταστροφικές συνέπειες του σχεδίου της, αποφάσισε να μην τον ακούσει. Δηλαδή ναι, μπορεί να είπε ψέματα ο Miles μια φορά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνεις τελείως σκύλα και να μην θες καν να ακούσεις τι θέλει να σου πει. Και στο τέλος, όταν θυσιάστηκε για να σώσει την Harlem από βέβαιη καταστροφή που αυτή προκαλούσε, μετά τη θεωρούσαν κιόλας σαν καλό άνθρωπο. Δηλαδή όχι, αφού αυτή την προκάλεσε και αυτό επειδή αυτή δεν άκουγε. Ακόμα και το ίδιο το παιχνίδι καταλαβαίνει πόσο χαζό είναι αυτό και το κακό writing. Ορίστε μια post-credit συζήτηση ανάμεσα στο Miles και τη μητέρα του. I was thinking about Finn. And tell me about it. She saved my life and yours. Everybody's. But she's the one who put us in danger in the first place. Επίσης βρίσκω τελείως ανόητο που ο Ράινο άρχισε να κοροϊδεύει τη Φιν για το ότι πέθανε ο αδερφός της και ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα γι' αυτό. Δηλαδή σκάσε μόλις έδιναν δύο και ίσα ίσα μπορείς να σταθείς όρθιος. Μου φάνηκε περισσότερο ότι το έκαναν από ανάγκη να ξεκινήσει αυτό το πράγμα που η Φιν μισεί τώρα τον Miles, αλλά θα μπορούσε να γίνει και με καλύτερο τρόπο. Τώρα αλλάζουμε τόνο στο βίντεο και θα πάμε στα θετικά, ξεκινώντας με κάποια ωραία details που πρόσεξα. Έχει αρκετά references και fan service αυτό το game, όπως όταν κάνεις το πρώτο swinging challenge που λέει ο Peter ότι είναι leap of faith. Sometimes you gotta take a leap of faith. Όπως έγινε στο Spider-Verse. I'm sorry.
When will I know I'm ready? You won't. It's a leap of faith. Κάποια άλλα details, όπως το τελευταίο challenge του Peter, που όπως λέει, πολεμάς τον πρώτο εχθρό του, τον Vulture. Έτσι όντως είναι στο πρώτο The Amazing Spider-Man comic. Καθώς παίζεις το παιχνίδι, μπορείς να καταλάβεις πόσο Miles έχει όντως λιγότερη εμπειρία σε σχέση με τον Peter. Προσωπικά μου φάνηκε ελάχιστα πιο δύσκολο το παιχνίδι από το προηγούμενο για αυτόν τον λόγο. Νιώθεις πιο αδύναμος ο Spider-Man και έτσι θα έπρεπε. Γιατί θα ήταν λίγο περίεργο άμα Miles είχε την ίδια άνεση με τον Peter. Ή ας πούμε ένα άλλο παράδειγμα. Όταν κάνεις το high jump δεν πάει τόσο ψηλά. Ή ακόμα και το Spider-Sense φαίνεται λιγότερο αναπτυγμένο και θέλει καλύτερο timing για να αποφύγεις τα tags. Αυτά είναι όντως ωραία details που όντως σε κάνουν να καταλαβείς μέσα από gameplay ότι ο Miles είναι πιο αδύναμος από τον Peter. Και η τελευταία κατηγορία είναι τα καλά πράγματα. Το swinging σε αυτό το παιχνίδι είναι απλά τέλειο. Δεν μπορώ να εκφράσω με λόγια το πόσο καλό είναι. Μπορείς να κάνεις πολλά διαφορετικά tricks και θα κάνουν τέλεια transition με το επόμενο swing του Miles. Ο Miles πάει πιο γρήγορα από τον Peter και έχει φάση να κάνει swing στα άκυρα γιατί έτσι. Αφού τελείωσα αυτό το παιχνίδι, γύρισα πίσω στο Spider-Man PS4 για να ελέγξω αν όντως το swinging είναι τόσο καλύτερο ή εγώ είχα τυφλωθεί από το hype. Αλλά ναι, είναι όντως τόσο καλό. Αντίθετα με τη Finn που ανέφερα προηγουμένως, ο Krieger μου άρεσε πολύ ως ανταγωνιστής. Πιστεύω ότι ο Troy Baker έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά στο ρόλο του. Σε πούλησε ακόμα περισσότερο στο χαρακτήρα του Krieger. Ένας με τεράστιο ηθικό που νομίζει ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, χωρίς να έχει αναγκαστικά κάποιο super power. Where are we? You're behind the curtain, bud. This is our most secure facility. And here the sausage gets made. You're a real prick, you know that? You know, when her brother and I were developing new form, all you did was put your name on the patent. He said the only thing you knew how to do was sell other people's ideas. Yeah, well, at least I still got a pulse, babe. Η μουσική μου άρεσε πολύ. Είτε ήταν σε stealth ή απλά free roam, ήταν εξαιρετική. Πάντα είχε το σωστό τόνο και έκανε καλύτερη ατμόσφαιρα. Επιπλέον, η ιδέα ότι ο Miles ακούει τη μουσική από τα ακουστικά του είναι ωραία. Κάτι σαν το Persona 3. Το stealth εκτελέστηκε καλύτερα από το προηγούμενο, όχι μόνο επειδή μπορείς να γίνεις αόρατος, αλλά και επειδή μπορείς να κάνεις κι άλλα είδους takedowns, όπως στον τοίχο ή στο ταβάνι. Και αυτό σου δίνει αρκετές επιλογές στο πώς να κάνεις approach κάποιο σημείο. Και επιπλέον, μου άρεσε που όλα τα hideouts μπορείς να τα τελειώσεις μόνο με stealth. Αντιθέτως με το Spider-Man PS4, που μετά από λίγο ερχόταν το επόμενο wave. Αυτές ήταν κάποιες απόψεις και thoughts που είχα για το παιχνίδι. Δεν είναι τόσο καλό όσο το προηγούμενο, αλλά αυτό είναι εντάξει. Γιατί δεν προσπαθεί να είναι τόσο καλό. Είναι κάτι σαν μισό sequel, πριν το πραγματικό sequel του original. Αν και αυτό είναι η δικαιολογία που θα το δώσω, πάλι θα μπορούσαν να κάνουν κάτι για να βελτιώσουν λίγο το story. Ναι, η Finn όντως χάλασε όλο το story για μένα. Ήταν κακογραμμένη σε εκείνο το σημείο. Αλλά δεν σταματάει από το να είναι πάλι fun. Επίσης εκτιμώ πολύ που η Marvel επιτέλους προσπαθεί να κάνει τον Miles να φανεί ο εαυτός του. Γιατί στα Ultimate Comics και γενικότερα σε όλα τα media, ο Miles είναι ένας κυριολεκτικά μαύρος Peter από χαρακτήρα. Με το Into the Spider-Verse που έκανε τέλεια δουλειά και αυτό το παιχνίδι, ο Miles επιτέλους αρχίζει να έχει δική του προσωπικότητα. Από εκεί προέρχεται και το tagline Be Yourself. Mm-hmm.